θα αγωνιστείτε στο γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης με την Σερβία και περιμένετε σίγουρα και τον κόσμο να σας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια. Καταρχάς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες που βρισκόμαστε ξανά πίσω στην Κρήτη. Ο κόσμος την προηγούμενη φορά μας βοήθησε πάρα πολύ. Για μας έπαιξε καθοριστικό ρόλο, ήταν ο 12ος παίκτης. Και σίγουρα θέλουμε ξανά τη στήριξή του στο επόμενο πολύ δύσκολο παιχνίδι που έχουμε με τη Σερβία. Και φυσικά θα προσπαθήσουμε και εμείς να τον ανταμείψουμε με κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Είστε αισιόδοξοι για αυτό το παιχνίδι, αγωνιστικά πώς είναι η ομάδα? Αγωνιστικά είμαστε αρκετά καλά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αποδείξει ότι κοιτάμε όλους τους αντιπάλους στα μάτια, όσο δυνατή και αν είναι. Έχουμε ξανά αντιμετωπίσει αυτές τις ομάδες τους προηγούμενους μήνες, οπότε θα δουλέψουμε πάνω στις αδυναμίες μας και στα λάθη τα οποία έχουν γίνει στα προηγούμενα παιχνίδια. Η εθνική ομάδα βρίσκεται πάλι στο Ηράκλειο. Θα αγωνιστεί σε ένα γήπεδο που αναμένεται πάλι ο κόσμος να δώσει βροντερό παρόν. Το Ηράκλειο στηρίζει τις εθνικές ομάδες, στηρίζει την εθνική γυναικών και το ίδιο περιμένουμε και περιμένετε κι εσείς να γίνει την Παρασκευή στον αγώνα με την Σερβία. Είμαστε πολύ χαρούμενες που είμαστε πάλι εδώ πέρα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα. Νιώθαμε αρκετή στήριξη στο προηγούμενο μάτς που παίξαμε την Ουκρανία. Οπότε ευχόμαστε και τώρα την Παρασκευή ότι θα νιώσουμε πάλι αυτή τη στήριξη, τον κόσμο. Ίσως με φέρει και περισσότερη τύχη. Σίγουρα θα δουλέψουμε αυτές τις μέρες στην προπόνηση. Έχουμε ένα πλάνο και όσο πιο προετοιμασμένοι είμαστε, τόσο καλύτερα για τον αγώνα. Αλλά σίγουρα θα βοηθήσει και ο κόσμος. Οπότε θα δούμε την Παρασκευή πώς θα πάνε τα πράγματα.